της σειράς Best of 5 με τους Super Hot Crew απέναντι στη Ρόκα. Ρόκατ, οι οποίοι προηγούνται, να επαναλάβουμε μια ακόμη φορά, με 1-0 έναντι των Super Hot Crew. Και τώρα οι Super Hot Crew είναι αυτοί που πρέπει να κάνουν σιγά σιγά τις κινήσεις. Δεν νομίζω ότι πρέπει να περιμένουν κάποια πράγματα από τους Ρόκατ. Όχι αυτή τη φορά τουλάχιστον. Την τελευταία φορά που, το κάνανε στο ακριβώς προηγούμενο game δεν τους βγήκε τόσο καλά. Οπότε δεν βλέπω το λόγο να το ξανακάνουνε. Να δούμε αν σε αυτό το game θα υπάρξει swap, και βλέπω ένα πολύ κλασικό στήσιμο, να το πω, των ομάδων αυτή τη στιγμή, με τα top στο top, το bottom, τα bottom lane μάλλον στο bottom lane. Δεν τους βλέπω πρόθυμους πάρα πολύ για swap. Δεν είναι πρόθυμοι για swap, είναι μαζεμένοι όμως στο παχό του κρού. Τους βλέπει με τον Demacian Standard αυτή τη στιγμή ο Γιάνκος. Επομένως γνωρίζει και ποιες θα είναι οι κινήσεις του Impaler. Ζάζους και Γιάνκος λοιπόν προς την περιοχή του Blue. Θα έχει ανέβει και ο Thresh για να βοηθήσει. Ήρεμα τα πράγματα. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τα route των δύο jungler. Ίσως να κάνει κάποια κίνηση και ο Jarvan. Βλέπω ότι πηγαίνουν μέσα στο Baron Pit. Ήπουλο. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς τι θέλουν να κάνουν. Περιμένουν να βγει Instant Baron. Καινούργια στα... Μετά το Alistar. Θα κάνουν Baron χωρίς να βγει. Έριξε σημαία ο Jarvan για να δει τι συμβαίνει στο Tribus από πάνω. Υπάρχει όμως ένα Ward από Super Hot Crew που θα τους δει αν επιχειρήσουν κάποια τέτοια κίνηση. Ναι, αυτό θα ήθελα να κάνουν. Invade σε δεύτερο χρόνο για την Rocket. Βέβαια αυτό το Ward θα τους αποκαλύψει. Περιμένουν το Έφυγε. Timing για να φύγει το Ward. Πολύ ωραία παιγμένο εδώ από την Rocket. Θα βρουν τώρα τον Gassing μπροστά του. Σίγουρα κάποια flash θα καούν εδώ. Αυτό είναι του Mr. Alles. Για να δούμε λοιπόν The Mansion Standard δεύτερο για τον Gassing. Δεύτερο flash. Δύο flash down σε αυτό το διπλό swap lane. Όλο το bot lane από την πλευρά του Sopagood Crew τουλάχιστον βρίσκεται χωρίς flash. Επίσης το red του Impaler για ακόμη μια φορά θα εξαφανιστεί. Πάρα πολύ σωστά. Την πρώτη φορά την πλήρωσε το μπλε, αυτή τη φορά την πληρώνει το Red. Ο Impaler, ο οποίος κινείται παίρνει γρήγορα το δικό του, ναι, παίρνει το μπλε του και θα τρέξει προς το αντίπαλο κόκκινο μπαφ. Βέβαια υπήρχε μάλλον ένα ward εκεί. Πρέπει να το φανταστεί αυτό ο Γιάνκος. Βγαίνει και... για level 2 gank όμως νομίζω ο Γιάνκος. Δύσκολο. Δεν έχει W level 0 αυτός. Ξέρω. Τέλος πάντων, είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος γκανκάρεται πάρα πολύ δύσκολα. Ο Zed με τις κίες αποφεύγει... Μετά τα 6 σίγουρα γκανκάρεται πάρα καλά, πολύ δύσκολα. Μετά τα 6, εγώ σου λέω και στην αρχή του παιχνιδιού, με το... έχει πολύ καλό gap closer. Δεδομένου το mid lane είναι και αρκετά στενό σε σχέση με τα υπόλοιπα, οπότε δεν θα έχει προβλήματα για escape. Περίεργο για τον Jarvan, ο οποίος ίσως θα μπορούσε να πάει να προστατεύσει το δικό του μπλε, αφού... αφού είχε το κόκκινο buff του αντιπάλου του και αυτό τον κάνει αυτόματα πιο δυνατό. Τώρα και τα δύο μπαφ έχουν περάσει τον Impaler, ο οποίος ουσιαστικά δεν έχασε κάτι από αυτό το early invade. Όχι αυτή τη φορά τουλάχιστον. Αλλά σίγουρα έχασαν δύο flash οι Super Hot Crew. Selfie πιάνεται και πάλι overpower πάρα πολύ ζημιά πάνω του με το Ignite. Κάποια hits βγαίνει από το πλάι ο Impaler, τώρα μπορεί να του κάνει ζημιά. Το κόκκινο μπαφ κάνει πολύ damage. Mimer! Και πρώτο αίμα. First blood για τον Mimer. Τρία άτομα από τους Super Hot Crew βρέθηκαν αυτή τη φορά στο mid, δεν θα ξαναπατήσουν όμως την μπάτσα την πρώτη. Και αρχίζουν δράκο σιγά σιγά. Δεύτερος δράκος παρόμοιος που αρχίζουν. Να θυμάστε στο πρώτο game ακριβώς το ίδιο έχει γίνει χωρίς το kill. Και ένα teleport από τον Alistar τότε τους τον έκοψε. Να δούμε αν μπορούν οι Rocket να τους σταματήσουν τρέχουν για αυτή τη φορά. Τρέχουν για να δούμε αν μπορούν. Έχει έρθει και ο Ζάζος στο πλάι τους, έχουν κλείσει. Ο δράκος θα περάσει του Super Hot Crew. Death sentence πάνω στον Kassing, αυτός δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δράκος για του Super Hot Crew και First Blood αυτή τη φορά. Η Super Hot είναι μπροστά στο παιχνίδι. Το μικρότερο κέρδος που βγάλανε από την όλη υπόθεση η Rocket είναι αυτός ο Vander, ο Σέλαβερ, ο οποίος φαρμάρει ανενόχλητος και μόνος του τελείως σε αυτό το plane, και φαίνεται αυτή τη διαφορά και όλα στα CS. 23 αντί 7 στα πρώτα 4,5 λεπτά είναι αρκετά. Είναι αρκετά η αλήθεια είναι. Ένας Mr. Alles, ο οποίος αυτή τη φορά θα παίξει τον Twitch, για να δούμε πώς θα πάει απέναντι στον κόγκμο του Σέλαβερ και σε γενικές γραμμές να δούμε αν οι Rocket τώρα θα κυνηγήσουν να κάνουν κάτι νωρίς ή δεδομένου του composition τους θα κυνηγήσουν κατευθείαν το late game. Έχουν χάσει ένα σημαντικό προβάδισμα στην αρχή του παιχνιδιού. Μπορεί. Δεν νομίζω με αυτό το Jarvan να θέλουν να πάνε late, αν και υπάρχει ο κόγκμο μαζί και με τον Rise. Είναι αρκετά late game. Πάντως δεν εκμεταλλεύτηκαν καθόλου οι Rocket τα flash που κάψαν οι Super Hot Crew, τα δύο flash που κάψαν το bot lane τους. Όχι μόνο δεν τα εκμεταλλεύτηκαν, αλλά έχασαν και πράγματα από το χάρτη. Ενώ είχαν δύο σχετικά αδύναμους στόχους. Παρ' όλα αυτά,
να δούμε τι μπορούν να προσφέρουν τώρα στο παιχνίδι. Οι Super Hot κάνουν για μία ακόμα φορά εκείνη την επιθετική κίνηση με τον Impaler να παίζει ένα αρκετά aggressive Rengar. Για να δούμε λοιπόν αν ο Σελαβέρ θα έχει πρόβλημα ή ο Vander. Για τον Vander κινούνται οι Super Hot. Το πιάνει με τον Bola Shot, είναι καλό. Το slow βουτάει πάνω από τα μπούσεις. Άλλο ένα flash που καίγεται σε αυτό το παιχνίδι. Αυτή τη φορά του Vander. Πάρα πολύ σωστά. Ο Σελαβέρ είναι ενόχλητο. Ξέφυγε ο Vander, δεν είχε την ίδια τύχη. Αναγκάστηκε να κάψει το Summoner Class. Και τώρα οι Super Hot Crew νομίζω θέλουν να πουσάρουν αυτό το wave τουλάχιστον. Αν όχι μέχρι τον πύργο, έχουν αφήσει κάτω τον Twitch και φαρμάρει τώρα αυτός με τη σειρά του. Σειρά του. Αν θα μπορέσει να φτάσει στον αντιπαλό του, το οποίο τον έχει προσπεράσει 20 ολόκληρα minion. Ωραίος ο Vander πάντως, βοηθάει πάρα πολύ το Σελαβέρ σε αυτό το last hitting. Μπορεί να μην φαίνεται πάρα πολύ, αλλά όντως είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό το χιτάκι που δίνει, ειδικά στο early. Να ξέρει να στρώνει τα support. Και με θρέση είναι, σε πληροφορώ, πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί στα χαλάει αντί να στα στρώνει με αυτό το πράγμα. Το Σελαβέρ εδώ ίσως κινδυνεύει, δεν νομίζω να γνωρίζει ότι ο Cassing έχει παραμείνει στο lane. Και όχι μόνο ο Cassing, έρχεται σιγά σιγά πάλι ο Impaler. Πάλι ο Impaler και ο Twitch έχει κάνει κίνηση. Ο Mr. Alex εδώ ίσως έχουμε άλλο ένα κιλό. Ο Impaler φεύγει και ίσως αυτό να δημιουργήσει αίσθηση ασφάλεια. Ίσως πρέπει να φύγει. Έρχεται και ο Γιάνκος τώρα. Sneaky. Ναι, βουτάνε λοιπόν στο Σελαβέρ. Ήθελαν το counter gank. Μπόλα σου στο Vander. Δεν μπορεί να γλιτώσει. Δεν έχει flash ο Vander για να φύγει μακριά. Και είναι πάρα πολλά μέλη εκεί. Πού να πάει. Δεύτερο kill στα χέρια των Super Hot Crew. Mr. Alex. Mr. Alex θα μαζέψει αυτό το kill και πολύ καλά θα κάνει. Ολόκληρο δρόμο έκανε από το bot lane recall και πάλι στο top. 0-2, 1200 gold διαφορά στα πρώτα 7 λεπτά του παιχνιδιού. Αυτή τη φορά η Super Hot Crew είναι στη θέση του οδηγού και δείχνουν πώς θέλουν να παιχτεί αυτό το παιχνίδι. Έχουν καλές πιθανότητες να κάνουν εδώ το 1-1. Και έρχεται η σειρά των Rocket αυτή τη στιγμή να δείξουν τι μπορούν να κάνουν όταν μια ομάδα βρίσκεται πίσω. Οι Super Hot Crew απέτυχαν στο προηγούμενο game, καθόλου τη διάρκεια δεν κάνανε και πάρα πολλά πράγματα. Θα δούμε αν εδώ οι Rocket μπορούν να κάνουν κάτι όμως. Θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από το πώς θα πάει το παιχνίδι στα πρώτα λεπτά. Έχουν ένα combo το οποίο θα λάμψει στο late game, αλλά σίγουρα με έναν Rengar και έναν Zed στο ίδιο combo το mid game θα είναι θάνατος. Για την Rocket θα έχουν μεγάλα προβλήματα. Πάρα πολύ σωστά. Δύο Assassin θα τους χαρακτήριζα και τους δύο. Ακριβώς. Δύο Assassin με έναν εύκολο τρόπο για να βουτήξουν ένα target. Δεν το συζητάω να πέσουν και οι δύο μαζί πάνω σε ένα τι θα συμβεί, αλλά. Και με ένα ID όπως ο Kog'Maw το οποίο δεν έχει escape. Ακριβώς. Φαντάσου λοιπόν να πάει ο ένας πάνω στον Kog'Maw και ο άλλος σε κάποιο άλλο. Στο Rise. Εύθραυστο target. Καλά, δεν είναι και πολύ εύθραυστο ο Rise βέβαια. Όμως το early βασικά είναι, δεν νομίζω να μην μπορώ να τον κάνει ο one-shot είτε ο Zed είτε ο Rengar. Γιάνκος τώρα προσπαθεί να μαζέψει αυτό το αντίπαλο, όχι το δικό του είναι. Προσπαθεί, κάνει κάποιο impact πάντως και αυτό στο παιχνίδι με τον Jarvan. Δεν έχει μπορέσει να κάνει καθόλου, είναι η αλήθεια. Δοκίμασε στο top lane ένα counter gank, αλλά τελικά βγήκε counter στο counter αφού ήταν πάρα πολλοί παίχτες πάνω. Και ένας Jarvan ο οποίος σίγουρα θέλει αντικείμενα για να μπορέσει να λειτουργήσει καλά στο mid-game. Είναι δυνατός και από μόνος του, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι από τους χαρακτήρες οι οποίοι επιβιώνουν και χωρίς πολλά items. Το binding παραλίγο να βρει στόχο εδώ πέρα και ίσως βλέπαμε κάποιο engage από τον Mr. Alex και τον Cassing. Πάντως, όσον αφορά το θέμα του Γιάνγκος, σίγουρα θα πρέπει να έχει κάνει ήδη κάτι. Παίζει Jarvan, πράγμα που σημαίνει ότι τα πρώτα 10 περίπου λεπτά είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Πάρα πολύ σωστά. Πρέπει να πάρει φόρα ο Jarvan για να μπορέσει να γίνει άρα αρκετά πλήρη. Άρα σου αρέσει, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Σε γενικές γραμμές αυτό το meta μου αρέσει πάρα πολύ. Ειδικά με εγκατηδρυθεί και ο Alistar, θα μου αρέσει ακόμα περισσότερο. Εγώ εμάς λυπάμαι που θα παίξουμε solo queue. Θα δούμε άπειρους Alistar, αλλά δεν θα είναι σαν τον... Σαν το δικό μου. Ναι. Ναι. Σαν το δικό σου. σαν τον Ζάζους εννοούσα. Το ξέρω, είπα να κλέψω λίγα τη δόξα του. Τα κατάφερες. Έτσι, μπέταρα. Λοιπόν, επανήλθαν τα lanes στο κανονικό τους πλέον με το 2-1-2-2 να υφίστανται στο top αντί για τον bot βέβαια. Cassing και Mr. Alex απέναντι σε Vander και Sylvaver. Mr. Alex ο οποίος έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα όσον αφορά τα kill, μάλλον το first blood το οποίο πήρε. Αλλά 73 minion για τον αντίπαλό του είναι πάρα πολύ καλά έναντι μόλις 55 δικά του. Εδώ ο Selfie θα πιαστεί για μία ακόμα φορά, δοκιμάζει το combo. Γιάνκος δεν φτάνει όμως σε καμία περίπτωση. Selfie και Overpow. Πολλές φάπες, Overpow φάνηκε να κερδίσει ούλτι από τον Impaler όμως με Black Seal πάνω του. Και δεν μπορεί να του κάνει κάτι για να το σταματήσει, μόνο ότι η Λατέρνα μπορεί να σώσει και θα σώσει τον Σέλαβερ. Dark Passage προς τη σωτηρία.
ανάσα θα πω εγώ για τον Στρόγκατ. Ο Overpo έχει. Όχι. Θέλουν να κάνουν ένα all-in πάνω στον Σέλφι. Αυτό θα γυρίσει ulti πάνω στον Overpo. Είναι πολύ τον damage το οποίο δέχεται. Κάνει και εκείνο αρκετό. Σκοτώνει, πεθαίνει, αλλά είναι worth αυτό. Σίγουρα είναι worth καθώ βρισκόταν. Κι όμω ο Ζάζο κάνει γύρω στο Μάιμερ, αλλά όχι τίποτα παραπάνω. Κι όμω είναι worth για του Ρόκατ αυτό. Και όχι για τον. Και όχι για τους Super Hot Crew. Μπορεί βέβαια να κατάφερε ο Selfie 2v1 να πάρει κάποιο kill, όμως το kill και assist είναι παραπάνω από gold. Ναι, είναι παραπάνω gold. Σίγουρα το play ήταν του Selfie 1100. Αλλά κατάφερε, κατάφερε να βγάλει κάτι από εκεί που θα πέθανε απλά. Εκεί που απλά θα πέθανε. Είναι περίεργο το initiation πάντως από ο Rocket. Έτρεξαν κατά πάνω του. Ίσως δεν περίμενε να δεχτεί τόσο damage ο Ryze εκεί πέρα. Μην υποτιμάτε το Z, παιδιά. Πολύ damage. Σέλφι λοιπόν θα επανέλθει στο lane, το κατάφερε να πάρει ένα kill. Αυτό και έκανε και flash ο Ryze, αν δεν κάνω λάθος. Και ο Jarvan. Όχι, ο Jarvan δεν έκανε, ο Ryze έκανε σίγουρα. Και έχουμε μια συνάντηση του Cassing με τον Ζάζους. Μάχες λοιπόν για το warding. Το οποίο φαίνεται να περνάει στην Rocket σιγά σιγά στην περιοχή του Δράκου. Οι Rocket οι οποίοι θα διεκδικήσουν εδώ ίσως αυτόν τον Δράκο για να εξισορροπήσουν τα πράγματα στο gold. Δεν έχει ξεφύγει πάντως πολύ διαφορά. 1200 gold σίγουρα δεν είναι πολλά. Δεν νομίζω αν παιχτεί κάποιο fight να είναι. Κρίνουν κάτι, όχι σε καμία περίπτωση. Είναι τα early gold το προβάδισμα. Ο Δράκος είναι στην ουσία και τα δύο kills. Το προβάδισμα το οποίο παίρνει νωρίς και για να καταφέρει να διατηρήσει αυτό που μα έχει δείξει η ιστορία του League of Legends είναι πολύ καλό warning και να αξιοποιείς βέβαια αυτά που βλέπεις στο χάρτη, γιατί το warning από μόνο του δεν κάνει κάτι. Ο Δράκος από ό,τι φαίνεται θα περάσει ανενόχλητα στην Rocket και ανώδυνα. Πράγμα που μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο αν λάβεις υπόψη το γεγονός ότι η Super Hot Crew ήταν αυτή που πήρα τον πρώτο Δράκο και είχαν το timer. Δεν νομίζω ότι έπρεπε να αφήσουν έτσι απλά αυτό το objective. Και εγώ αυτή την αίσθηση έχω, ήταν μπροστά. Διαφορά μόλις 400 gold μετά. Αυτό τώρα η διαφορά εξισορροπήθηκε και δεν υπάρχει ουσιαστικά κάποιος ο οποίος να οδηγεί αυτό το παιχνίδι. Οι Rocket θα μπορέσουν να επιστρέψουν, αλλά θα έχει πολύ μεγάλη σημασία αν δούμε νωρίς την fight. Πάρα πολύ ωραία. Farm προς το παρόν. 4 kills. Στο προηγούμενο παιχνίδι νομίζω αρχίσαμε πιο πολύ να δούμε κάποιο kill. Είχαμε λίγο περισσότερη κινητικότητα στο χάρτη και ίσως περισσότερη προσμονή λόγω του pick. Αυτή τη στιγμή εγώ περιμένω κυρίως από τον Γιάνκος και τον Impaler για μία ακόμη φορά να δω τα plays, να δω πώς θα τα στήσουν το early game για την ομάδα. Ο Impaler βέβαια δεν έχει και τόσο δύσκολη δουλειά δεδομένου το τι μπορεί να κάνει με το ulti. Το ulti πάντως και αυτή τη φορά θα το κάνει waste. Δύο φορές ulti ο Impaler. Καμιά από τις δύο δεν έχει καταφέρει να βγάλει successful gank. Μια η λατέρνα, αυτό το dark passing του Vander. Και μία απλά ένα λάθος timing θα πω εγώ. Στο ulti του έχασε και τις δύο φορές χωρίς λόγο το ulti. Δεν έχει κάνει κάποιο ουσιαστικό play ισχύ. Ούτε ο Γιάνγκος από την άλλη πλευρά έχει κάνει κάτι. Αν εξαιρέσει εκείνο το gank πάνω στον selfie, αλλά δεν πήγε για τόσο αυτό καλά. Αυτό που πήγα να πω είναι ότι εν τέλει ο Γιάνγκος όμως πήρε το kill. Κατάφερε, έκλεισε τώρα το Lizard. Ενώ από την άλλη μεριά έχουμε Bota cooldown και Mudrage. Πρώτο item. Για τον Impaler, ναι, πρώτο item. Πρώτο κλειστό αντικείμενο ολοκληρωμένο. Bota cooldown. Και ξέρεις τι συμβαίνει όταν κλείνεις πρώτο item. Ναι. Θα το δούμε βέβαια. 2-0 είναι η προβλέψη του Ντρόγκου μετά πολλά για αυτό, για αυτό το παιχνίδι. Θα δούμε, γιατί ξεκίνησαν καλά οι Super Hot Crew, πήραν το πλεονέκτημα εκεί που το ήθελαν. Το θέμα είναι να συνεχίσουν όμως έτσι. Παράτησαν ένα Δράκο. Αυτό έφερε πίσω τους Ρόκατς. Αυτό δεν το κατάλαβα. Αυτό ακριβώς το πράγμα δεν κατάλαβα. Γιατί να παρατήσουν έτσι το Δράκο. Οπότε θα δούμε τι θα συμβεί στο δεύτερο Δράκο. Γι' αυτό λέω το πρώτο team fight του παιχνιδιού. Νομίζω ότι εκεί θα γίνουν όλα. Μάιμερ με Ζάζους. Δεν το ριντάματζε, Ζάζους. Ναι. Επιλέγει χαρακτήρες με τους οποίους δεν πεθαίνει εύκολα και ενοχλεί όσο περισσότερο μπορεί. Εντάξει. Όντως και ο Μαοκάι και ο Άλισταρ ήταν πάρα πολύ ενοχλητικοί, να το πω έτσι, χαρακτήρες και οι δύο εκεί σε πιάνουν, σε εμποδίζουν, σε πετάνε. Ακριβώς. Είναι το στοιχείο που του αρέσει. Από την άλλη μεριά, ο Μάιμερ παίζει την game. Αρκετά πιο εναλλακτικό θα έλεγα το gameplay των Super Hot Crew σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο βασίζεται σε clutch plays πάρα πολύ και ο Selfie πρέπει να κάνει γρήγορα και πολύ σωστά plays με τον Z. Το Divine Intervention πάνω σε στόχους όπως Twitch και Z. Ναι, ή ακόμα και τον Rengar ο οποίος θα βουτάει εκεί μέσα και μάλλον αυτός θα το χρειάζεται εν τέλει. Λέιγκαν εδώ από τον Γιάνγκος που ετοιμάζεται σιγά σιγά, δεν νομίζω
να είναι ενήμερος για αυτή την κατάσταση ο Μάιμερ. Θα δούμε πολύ πολύ σύντομα, πάντως έχει πλησιάσει το support του. Και επιστρέφουν πολύ δυναμικά στο παιχνίδι, περνώντας και λίγο μπροστά στα γκολ. Έχει έρθει το support του. Ο Κάσινγκ είναι στο πάνω lane. Το ίδιο και ο Μίστερ Άλλες, ο οποίος φτάνει σιγά σιγά. Και ίσως να δούμε ένα 4-2 σύντομα. Άρα ξέρουν λογικά ότι ο Γιάνγκος βρίσκεται εκεί πέρα. Καρφί πάει. Ο Μάιμερ λοιπόν δέχεται όλη τη μια intervention πάνω του για να μην πεθάνει Μίστερ Άλλες. Και άλλοι τρεις τώρα από το πουθενά. Να λοιπόν το turnaround. Δύο νεκροί για τη Rocket. Δύο νεκροί για τη Rocket και οι υπόλοιποι. Τα υπόλοιπα ζωντανά μέλη της Rocket κάτι πρέπει να κάνουν, κάτι πρέπει να κερδίσουν από αυτή τη μάζοξη των τεσσάρων ατόμων των Super Hot Crew στο top lane. Και αυτό προσπαθούν να κάνουν στο bot lane, ο Kog'Maw μαζί με το Thresh που σάρουν όσο μπορούν. Βλέπουμε και εδώ στο replay δεν υπάρχει περίπτωση, δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι Γιάνγκος και Ζάζου σε αυτή την κατάσταση, οποιοδήποτε θα πέθαινε. Ορμάει και ο Ρέγκαρ, το είδαμε και στο replay. Βούτυξε με πίσω. Εκεί με την πότα cooldown. Καταφέρουν να κάνουν το 1-5 εδώ οι Super Hot Crew. Δεν χάνουν και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οι Rocket νομίζω πήραν το bot tower. Όχι, όχι, το είχαν πάρει ήδη. Δεν κατάφεραν να πάρουν το δεύτερο. Δεν κατάφεραν να πάρουν το δεύτερο. Ποιο πήραν τώρα. Δεν πήραν. Κανένα. Κανένα. Πριν λίγη ώρα είχαν καταστρέψει το bot lane. Γι' αυτό και έφυγε ο Mr. Alice και πήγε εκεί πέρα. Ναι, αυτό που μου είπε μέσα στο fight. Ότι πήραν και tower. Αυτό το bot δεν ήταν. Πριν το fight ακριβώς. Mm. Αυτό το, μόνο αυτό κατάφεραν να πάρουν από την πίεση 4 ατόμων στην πάνω λωρίδα. Το οποίο έτσι αλλιώς τα έπεφτε, δηλαδή ήταν. Και η αλήθεια είναι ότι όταν μαζεύονται 4 άτομα στη μία άκρη του χάρτη, σίγουρα μπορείς να απαντήσεις σε κάποια άλλη εσύ. Όχι όμως αν όταν υπάρχει το teleport από τον Μάιμερ. Αυτό ήταν που εμπόδισε τους Rocket να πάρουν και το δεύτερο. Γιατί είναι off cooldown. Ναι, ναι. Off. Είναι διαθέσιμο δηλαδή. Δεν ξέρω πώς βρέθηκε τόσο γρήγορα. Με τα πόδια. Ξέρω. Ναι, μάλλον τα πόδια. Πρόλαβε να διώξει το tier 2 τάρ. Το έσωσε. Το δεν μπουσάρει και ιδιαίτερα γρήγορα τα mini waves. Οπότε. Όπως και να έχει, ναι, δεν κατάφεραν να φτάσουν εκεί. Πάντως ο Mr. Alles. Ο Σιλαβέρ, συγγνώμη, έχει καταφέρει να φαρμάρει εξωφρενικά καλά. Έχει 160 minion έναντι 110 του αντιπάλου του. Βέβαια, ο Mr. Alles έχει βρεθεί σε kills αρκετά. Έχει ένα 2-0-1 και η διαφορά στα 2 gold για τα 80 cars είναι υπέρ του Farmer. Αν το προλάβετε να δείτε αυτό, ναι, 5.700 ναι. Για να. Για λίγα gold βέβαια, αλλά στην. Λίγα gold. Να μας κάνει λίγο να καταλάβουμε. Εντάξει, τον έχει βοηθήσει και το global gold σίγουρα. Selfie πιάνεται. Selfie ο οποίος θα γυρίσει και πάλι πάνω στον overpower. Προσπαθεί να φύγει από το ulti του. Το κατάκλυμα τον κρατάει flash πίσω. Τα χάλασε όλα εδώ ο Selfie, αλλά γλίτωσε και αυτό είναι σημαντικό. Σίγουρα worth να πατήσει κάποια summoner spell για να ζήσει μαζί με τον Selfie. Ζει και ο Δράκος όμως, είναι live να δούμε. Οι Rocket τον έχουν αρχίσει απευθείας και ο Selfie δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Και ίσως αυτό σκόπευε αυτό το κάνει. Και ό,τι και να είδαμε στα στατιστικά στο infographic που παρακολουθήσαμε πριν, που έδειχνε κιόλας ότι οι Super Hot Crew έχουν καλύτερο Drake Control από την Rocket. Εμείς δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια. Με τους Rocket να είναι πραγματικά κυριάρχη. Overpower έχει πρόβλημα, κάνει το flash κατευθείαν, είναι τρεις όμως. Δεν μπορεί να γλιτώσει Selfie, κάτω από τον πύργο του κάνει ζημιά. Ού, παραλίγο να βγάλει kill εδώ, έρχεται και ο Ζάζος τώρα. Θα βουτήξει με το flash πάνω στον Impaler. Του κάνει ζημιά, τον σκοτώνει. Φτάνει KK, όμως δεν πρέπει να συνεχίσει άλλο ο Ζάζος. Φτιάχνεται και από το Dark Biting, αλλά δεν νομίζω τα μέλη των Super Hot Crew να έχουν όρεξη να βρεθούν αντιμέτωποι στα δύο tower των Rocket. Όσον αφορά τους δράκους που έλεγες πριν, νομίζω είναι ένας ενάντια σε 7 ή 6. Μέχρι στιγμής. Οι Rocket έχουν πλήρη έλεγχο των Global Objective. Τουλάχιστον έτσι όπως μας δείχνουν μέχρι τώρα σε αυτή τη σειρά παιχνιδιών. Μπορεί να βρίσκονται πίσω τα kills, αλλά είδατε πριν από λίγο πόσο μηδαμινή διαφορά έχει ένα ειντικάρι το οποίο είναι πίσω 40 minion, είναι 2-0-1 όμως, αλλά αυτά τα 40 minion φαίνεται ότι είναι πιο worth για τον Selaver. Είχε 1 tower, όχι 2 tower. Τώρα πήρε το. Ήταν ισορροπημένο το tower, 1-1, είχε διαφορά του δράκου. Δύο δράκοι. Ναι, και ένας δράκος τότε. Και η διαφορά στον gold ήταν περίπου 300, επομένως ήταν λίγο μπροστά. Ακόμα και χωρίς τον Drake ήταν λίγο μπροστά. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό να δούμε πως με ένα πολύ καλό farm, ακόμα και αμέτωχος να είσαι στο παιχνίδι, φαρμάροντας λοιπόν, μπορείς να είσαι στα ίδια επίπεδα που είναι ένας παίχτης όπως ο Mr. Alice, ο οποίος έχει φαρμάρει, αλλά όχι τόσο καλά γιατί έχει μετακινηθεί, έχει κάνει gangs, έχει πάρει και όλα στα kills. Πόσο μάλλον αν δεν είχε πάρει τα kills. Δηλαδή αν αυτό το 2-0-1 ήταν 0-0-3, ας πούμε. Ναι, ή ένα 0-2, ας πούμε, θα ήταν ακόμα πιο πίσω.
Το οποίο κάποιος με μια πρώτη ματιά μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται, να βλέπει 2-0 ένα Twitch και να λέει «Ου, είναι fitted», αλλά δεν είναι, όχι. Ο Κογμάου φαίνεται κιόλας είναι μπροστά. Σε items το Trinity Force είναι πολύ πιο ακριβό από το Blade of the Ruin, όχι πολύ βασικά. Αλλά... Είναι πιο ακριβό είναι και πιο... έχει και το Cutlass ήδη, το μισό ουσιαστικά Blade δηλαδή. Berserkers μοιράζονται και τα δύο AD carry. Κάτι άλλο περίεργο στα items? Περίεργο όχι, αλλά κάποια ολοκληρωμένα item και από πλευρά Z. Το Selfie λοιπόν είχε τον Brutalizer, πλέον έχει και το Hexdringer και ολοκληρωμένο το Blade of the Ruin King. Δύο Blades στην ομάδα των Super Hot Crew, τα οποία ίσως και να τα χρειαστούν για να πέσει κάπως αυτός ο Ζάζους, κάποια στιγμή τουλάχιστον. Πάντως πολύ έξυπνη επιλογή το Hexdringer. Βλέπει τον Ryze και ο Kog'Maw αλλά και ο Maokai βγάζουν AP damage. Ναι, θα οπότε διόλιο άσχημη επιλογή το Hexdringer. Από την άλλη μεριά έχουμε το Road of the Ages και κίνηση για Frozen Heart από τον Ryze. Ο οποίος βρίσκεται στο 0-3. 0 Vander πιάνεται. Πολύ damage. Mr. Alex, oh, το Binding δεν βρίσκει στόχο. Γυρνάει ο Γιάνκος. Έχουμε και teleport και είναι καλά τα πράγματα για τη Rocket. Έχουν πεθάνει ήδη δύο από τους αντιπάλους τους. Νεκρός και ο Cassing καταφέρουν να δώσουν δύο kill σε αυτόν τον Kog'Maw. 2-1 λοιπόν. Αυτό το... και μάλλον θα γίνουν πάρον. Και έχουν ευκαιρία εδώ κατά το παρόνο. Early, πολύ early μες στο παιχνίδι. Ας το δούμε στο replay. Μόνο ο Vander την πληρώνει. Καθώς δέχεται όλο το DPS και τρομερή κίνηση από τον Γιάνκος, ο οποίος πετάει 3 άτομα στον αέρα. Έρχεται να καθυλώσει 2. Αναγκάζονται να κάψουν και flash για να φύγουν και μέλη των Super Hot Crew εκεί. Και φυσικά πολύ μπροστά στο Trade Rocket, οι οποίοι κατεδαφίζουν και το παρόνο. 4-7 πίσω το score, αλλά με μπάρον πάνω τους. Και γενικό domination στο χάρτη με 2 δράκους, 1 βαρόνο, 2 tower και 4 kill. Η Rocket είναι μπροστά. Πάρα πολύ σωστά και είναι και περίπου 2K gold. Γίνεται υπερβολικό, εντάξει, είναι 2. Είναι ένα εντάξει. Ακόμα κάτι όμως gold. Το gold ίσως να μην έχει τόσο μεγάλη σημασία. Το gold δεν μετράει. Όσο έχει αυτό το baron πάνω στην ομάδα των Rocket, μιλάμε για το 22ο λεπτό του παιχνιδιού. Είναι πάρα πολύ νωρίς για μια ομάδα να έχει Baron. Σίγουρα θα του δώσει κάποια outer turret αυτός ο Baron. Αυτός ο Baron θα του δώσει εξωτερικά tower σίγουρα. Και έχουν 3 εξωτερικά tower τα οποία μπορούν να διεκδικήσουν. Ξεκινούν με το πάνω lane. Γιάνκος και Σελαβέρ λοιπόν. Πάρε και λίγο attack την πλέον Γιάνκος εκεί με τη σημαία. Δεν νομίζω ότι είναι σε θέση αυτή τη στιγμή Mr. Alex και Mimer να αντιμετωπίσουν τους Rocket. Όμως δεν θέλουν να ρισκάρουν κάτι παραπάνω, φοβούνται να συντζάρουν ο Λιν. Δεν ξέρουν που είναι οι άλλοι δύο παίκτες, μπορεί να βρεθούν ξαφνικά εκεί 5. Πάντως θα μείνουν μέσα σε αυτό το boost το οποίο υπάρχει. Pink Ward βλέπει ότι δεν τους βλέπουν, το οποίο είναι βασικό, και τώρα βλέπουν και τον Mimer. Εδώ όμως ο Vander προδίδει τη θέση της ομάδας του. Πήρε το μεγάλο γκόλεμ όμως. Why not? Και έχουμε κάποια recall. Να δούμε λοιπόν πώς θα αξιοποιήσουν εδώ οι Rocket Varon, αφού έχουν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να βγουν αρκετά μπροστά στη μάχη του Gold. Αν καταφέρουν να ρίξουν αυτούς τους 3 εξωτερικούς πύργους όσο έχουν το Varon επάνω τους, τότε σίγουρα θα βγουν αρκετά μπροστά και τα πράγματα για τους Super Hot Crew θα είναι δύσκολα, αφού όσο περνάει η ώρα νομίζω ότι οι Rocket ευνοούνται από το combo. Είναι ένα, πιστεύω είναι ένα mid-game composition αυτό τον Rocket. Μέχρι το 35 πιστεύω θα είναι πάρα πολύ καλά, από εκεί και πέρα όμως θα αρχίσει να μιλάει late game Kayle, Twitch και Rengar. Ναι, είναι λίγο ενθαρρυσμένη η Kayle στα damage της, βέβαια. Έπρεπε σίγουρα, κιόλας, δώσεις ο Θεός. Έτσι, σίγουρα μοιράζει για αυτή πολύ damage. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει αυτός ο Maokai με το 20% damage reduction και αν καταφέρουν οι Rocket να βγουν πολύ μπροστά στον goal, τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους Hot Crew να τους ρίξουν. Ισχύει. Απλά πρέπει να βρουν έναν τρόπο οι Rocket εδώ να εκμεταλλευτούν τον Baron Buff όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Σε 10 δευτερόλεπτα έχουμε δράκο. Είναι ένα καλό objective το οποίο μπορείς να πάρεις, αλλά σίγουρα πρέπει να επιμείνουν για κάποιο εξωτερικό tower. Προς το παρόν κινήσεις στην περιοχή του δράκου. Θέλω να εξασφαλίσουν πρώτα το σίγουρο δράκο και μετέπειτα να κυνηγήσουν κάποιο tower, γιατί όχι, αφού αυτή η δράκη, η στρατηγική παίρνει τους δράκους, φαίνεται να αποδίδει για όλες τις ομάδες. Είναι αλήθεια και όχι μόνο για τη Rocket. Ένα πολύ δυνατό object στο παιχνίδι, ανακυκλώσιμο. Ίσως είναι και το πιο αυτό, λόγω του ότι είναι ανακυκλώσιμο, ίσως είναι και το πιο δυνατό objective στο παιχνίδι, γιατί ναι μεν ο Baron είναι το main objective, αυτό που θες να πάρεις, δίνει τον buff και τα λοιπά, αλλά κάθε 5 λεπτά 300 gold όλο το team, ναι, δεν είναι λίγα. Ακριβώς. Κάθε 5 είπα.
Να ναι, κάθε 6. Ρίχνουν εδώ και αυτό το tower. Πιέζουν, να το πρώτο από τα εξωτερικά το οποίο θα πέσει και αυτό πρέπει να κάνουν. Εδώ οι Rocket συνεχίζουν όμως και για το tier 3 τα ώρα. Αναγκαστικό το teleport και το engage από πλευρά του Hot Crew, οι οποίοι θέλουν να διώξουν τον Rocket μακριά σε όλους τους άκλους. Βουτάνε όλοι οι Rocket μέσα, Γιάνγκος χαμηλά, αλλά τους καθαρίζει απ' έξω. 2-3 kill για τον Σελαβέρο, ο οποίος συνεχίζει να κάνει ζημιά. Ίσως πάρει και το quadra πάνω στον Σέρβιτ, τον κρατάει εκεί. Ο Rise τελικά θα το πάρει. Mr. Rise βρίσκεται σε Rampage και ίσως έχουμε την ολική καταστροφή για τους Super Hot Crew και σε αυτό το παιχνίδι. Πραγματικά οι Rocket ήταν παντοδύναμοι κάτω από Tower, κατάφεραν και έκαναν όλα αυτά και τώρα τα Nexus Tower είναι έτοιμα να καταστραφούν. Και σιγά σιγά πέφτουν με αυτό το early baron buff, δεν την καταφέραν, όχι απλά πήραν Outer Turret, πήραν Inhibitor, πήραν Nexus Tower και παίρνουν σιγά σιγά και το Nexus το 2-0 μοιάζει πολύ κοντά για τους Rocket και μάλλον θα είναι γεγονός. 25 λεπτά game 2-0 για την Rocket.